Έχει πολλά τραγούδια σε δίσκους του Βασίλη του Τιτσάνη. Βρισκόμαστε στο σπίτι του στην Αχαρνών και μου φαινόταν περίεργο γιατί κάναμε πρόβα στο υπόγειο. Είχε ένα υπόγειο εκεί. Το σπίτι ήταν πολύ ωραίο, αλλά έκανε τις πρόβες, όσες πρόβες κάναμε στην Αχαρνών, ήταν στο υπόγειο. Εκεί ήμουνα με τον Καρνέζη μαζί, κατέβαινε ο Βασίλης με τη ρόμπα, γιατί ήταν εξένυχτης, όπως και εμείς. Περνούσαμε από ένα μέχρι 8 τραγούδια που θα παίζαμε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη. Πολλές φορές ήταν και ο Μπιθικότσης μαζί μας, ακορντεόν, κάναμε ολοκληρωμένη την πρόβα, δεν ήταν μόνο πρόβα για μπουζούκια. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν που είχε τόσο ωραίο σπίτι ο Βασίλης, γιατί κατεβαίναμε και κάναμε στο υπόγειο. Τον γνώρισα, τον Τσάνη, γύρω στο 1970, ως πελάτη στο Χάραμα. Και αργότερα του πήρα και μια-δυο συνεντεύξεις για την εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν τότε. Εγώ αγαπούσα πάρα πολύ και αγαπώ το λαϊκό τραγούδι και επιδίωξα να τον συναντώ όσο μπορώ περισσότερο. Αφήστε που κάθε εβδομάδα τουλάχιστον μια φορά πηγαίναμε και τον ακούγαμε στο Χάραμα ή στα καλοκαιρινά μαγαζιά που δούλεψε κατά καιρούς. Τον γνώρισα και σαν άνθρωπο. Πήγαινα σπίτι του, πήγα αρκετές φορές στο σπίτι στη Γλυφάδα, στο στουντιάκι του στο υπόγειο που ήταν πάντα μόνος, με το όργανά του τριγύρω, ένα παλιό καταπληκτικό μπουζούκι του Ζοζέφ, με πολύ όμορφα σχέδια πάνω και μια κιθάρα. Το 68 ήρθε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης στο Χάραμα. Από εκεί και πέρα δεν έφυγε από το Χάραμα μέχρι που πέθανε. Του άρεσε να έρχεται νωρίς στο μαγαζί, να πίνει τον καφέ του μες στην κουζίνα. Ερχόμουν εγώ ύστερα, καθόμαστε μες στην κουζίνα πάντοτε. Εκεί συζητάγαμε διάφορα. Μου λέγε για τα τραγούδια του, μου λέγε τα παλιά που ήταν στη Θεσσαλονίκη και πέρναγε η ώρα μας. Επηρέασε τους πάντες, επηρέασε όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα είδη του τραγουδιού. Και αυτά τα 580 τραγούδια που έγραψε και τα οποία έχουμε βρει ως τώρα, γιατί τόσα είναι πάνω κάτω, είναι εξαιρετικά δείγματα σύνθεσης της ανατολικής μουσικής παράδοσης στην οποία ανήκει η Ελλάδα με τη δυτική μουσική παράδοση. Και ο Τσιτσάνης και το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά ιδίως το πρόσωπο του Τσιτσάνη, συμπυκνώνεται και συμβολίζεται αυτό που λέγαμε πάντα, αυτό το κοινότοπο πράγμα, ότι η Ελλάδα είναι το σταυροδρόμιο Ανατολής και Δύσης. Στο ρεμπέτικο αυτό το πράγμα το βλέπουμε και ως καλλιτεχνικό προϊόν. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ πόσο θα παίξει μπουζούκι, ποιος θα τραγουδήσει, όσο ήταν ερωτευμένος με τη σύνθεση. Δηλαδή, κι άλλοι συνθέτες κάνανε τραγούδια, αλλά αυτός ζούσε με τη σύνθεση. Ήταν η ζωή του. Γι' αυτό και ώρες ατελείωτες
έψαχνε να βγάλει ένα κομμάτι, δεν του βγαίνει πολλές φορές. Αυτός εκεί επέμενε μέρες, νύχτες, ενώ είχε τη δυνατότητα να το κάνει και σε κάποια στιγμή. Είχε στο μυαλό του τα πάντα για το πώς θα κάνει ένα τραγούδι, με ποιους θα το κάνει, πότε είναι έτοιμος να το ηχογραφήσει, ποιος θα παίξει μπουζούκι, ποιος θα παίξει κιθάρα. Ήξερε τα πάντα, ήξερε ακριβώς τι θέλει. Και η προσωπικότητά του αυτή επιβαλλόταν έναντι όλων. Κάθε δακτυλιάμα πάνω στο μπουζούκι και στη χάραξη του δίσκου ήταν για μένα ιερή στιγμή. Για να γράψω ένα τραγούδι όπως το ήθελα εγώ, με ενσωματωμένο το στίχο στη μουσική, μπορούσα να πετάξω 10 και 20 και 25 τραγούδια, αρκεί να πετύχω εκείνο που ήθελα εγώ. Πολλές φορές το ένα δεν μου άρεσε, το άλλο δεν με ικανοποιούσε πολύ και αυτό και από την αρχή. Ήθελε να είναι θετικός σε αυτό που έβγαζε. Γι' αυτό τον έκανε και Τσιτσάνι, γιατί όλα τα τραγούδια του τα έγραψε με νόημα. Ας πάρουμε τη συνεδριασμένη Κυριακή. Ένα τραγούδι το οποίο είναι ο ύμνος της Ελλάδος. Δύσκολες μέρες. Περάσαμε στη γερμανική κατοχή. Μάλιστα εκείνο τον καιρό είχαμε και κακό χειμώνα. Είχε πέσει και χιόνι στην Αθήνα. Ένας λόγος παραπάνω, γιατί ούτε καυσόξυλα, ούτε θέρμανση και προπαντός ούτε φαγητό. Βλέπεις στις μεγάλες πόλεις δεν υπήρχαν και μεγάλα αποθέματα. Έτσι λοιπόν κάτι με του Ερυθρού Σταυρού που έριχνε κάτι σουβάλια και δεν ξέρω αν φτάναν όλα στο λαό ή πηγαίναν αλλού, δίνανε με το ζόρι λίγο ψωμάκι που δεν έφτανε. Άκουγα αυτή την κραυγή τη φοβερή, δραματικότατη. Τη θυμάμαι ακόμα. Καλέ κυρίες μου, πεινάω. Το λέω αλήθεια και τώρα όπως το σκέπτομαι, πονάει η καρδιά μου. Και τελικά όταν βρίσκαμε κάτι, λέγαμε αν περάσει πάλι αυτά τα παιδάκια. Σιγά σιγά ένα αραίωνε. Προφανώς τα πεζοδρόμια χανόντουσε, ούτε τα ξαναβλέπαμε. Αυτή η φοβερή κατάσταση μου φέρει στο μυαλό πολλά πράγματα γινόντουσε. Πέθαιναν που λάγανε τα επιπλά τους για μια χούφτα καλαμποκάλευρο. Που λάγανε ό,τι είχαν και δεν είχαν οι άνθρωποι. Είχαν ξεσπιτωθεί και μόλις σε κάτι κουρελούδες. Τώρα που λέω κουρελούδες, θυμήθηκα μια χειράμαξα, ένα σούρουπο που πέρναγε και είχε ένα δέμα που μάθαμε αυτό δεν ήταν δέμα. Ήτανε
ο πατέρας, ο οποίος εξαθλειωμένος φαίνεται για να ζήσει τα παιδιά του, αρρώστησε, έπνευε, πέθανε και το πήρε ο γιος με μια χειράμαξα, πηγαίνοντας μέσα από δρόμο, όχι άσφαλτο, λάσπη, και τον πήγε από τα Πετράλωνα πέρα στο τρίτο νεκροταφείο. Όχι για να τον θάψει, να τον πετάξει έξω από τη μάντρα για να του πάρει το δελτίο. Γιατί αν δηλώναν ότι πέθανε, κάποτε θα πέρναγε, κάποτε, γιατί και εκείνοι, να περάσουν, να πάρουν το πτώμα, να το πάνε πού, δεν ξέρουμε πού θα πήγαινε. Αυτός δεν το έκανε για να κρατήσει το δελτίο του πατέρα του, που έπρεπε να το δώσει στη Δημαρχία όταν το θάβανε, για να θρέψει τα μικρότερα αδέρφια του. Φρίκη, δυστυχία, κακομοιριά, προδοσία, συλλήψεις, εκτελέσεις. Επίσης, στην κατοχή, στη Θεσσαλονίκη, εμπνεύστηκα τη συνεφιασμένη Κυριακή. Τιματωμένη εκείνη η Κυριακή, που αφορμή μου έδωσαν τα πολλά περιστατικά, η φτώχεια, η πείνα, η δυστυχία, η καταπίεση, η εξαθλίωση, οι πολλές συλλήψεις και εκτελέσεις. Εκεί εμπνεύστηκα και τους στίχους και τη μελωδία, την οποία αργότερα επεξεργάστηκα και γραμμοφώνησα αργότερα. Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου, που έχει πάντα συνεφιά, Χριστέ και Παναγιά μου. Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή, ματώνεις την καρδιά μου. Όταν σε βλέπω βροχερή, στιγμή δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή και βαριά να στενάζω. Το 1946 εγκαταστάθηκα οριστικά πια στην Αθήνα, όπου γραμμοφώνησα όλα τα τραγούδια της κατοχής και όσα δημιουργούσαν το μεταξύ. Το τι γινόταν δεν περιγράφεται. Εγώ ίδιος δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά. Συνεφιασμένη Κυριακή.